Τι είναι η πορνεία? Βέβαια είναι μια κατάσταση πρώτου γάμου. Είναι η ανηθικότητα πρώτου γάμου, όχι μέσα στα πλαίσια του εγγάμου βίου. Αυτό που λέμε προγαμίες σχέσεις, θα το έχετε τόσες φορές ακούσει. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, η πορνεία γάμος ουκέστη, αλλού δε γάμου αρχή. Ότι η πορνεία δεν είναι ο γάμος και ούτε ακόμη είναι η αρχή του γάμου, όπως σήμερα τουλάχιστον θεωρείται η αρχή του γάμου, να προϋπάρξουν του γάμου οι προγαμιαίες σχέσεις. Το τονίζει και το υπογραμμίζει αυτό ο Μέγας Βασίλειος. Τι σημαίνει αυτό? Για να το καταλάβουμε, θα δούμε τι λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Λέγει, πορνεία εστί και λέγεται τις επιθυμίες εκπλήρωσης. Τι είναι, λέει, η πορνεία? Είναι η εκπλήρωση, η πραγμάτωση της επιθυμίας. Προσέξτε, της επιθυμίας, όχι του σκοπού της επιθυμίας, δηλαδή του μέσου. Αυτές οι δύο θέσεις των πατέρων μας στέλνουν πίσω στον θεσμό του γάμου, μέσα στον παράδεισο, όπως ο Θεός είχε θεσμοθετήσει τα πράγματα. Τι είπε ο Θεός εκεί κατά τη δημιουργία των δύο φύλων? Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε την γην και κατακυριεύσατε αυτής και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός. Τι παρατηρούμε εδώ? Ότι ο Θεός πρώτα δημιουργεί τον άνθρωπον, ποιήσωμεν άνθρωπον, έτσι, και κατόπιν, αφού τον δημιούργησε, κατόπιν λέγει αυξάνεστε και πληθύνεστε και τους ευλόγησε. Δηλαδή παρατηρούμε να υπάρχει στην πρώτη φάση η δημιουργία του ανθρώπου, δηλαδή η σύσταση της υπάρξεώς του, και στα δύο φύλλα. Και στη δεύτερη φάση έχουμε την ευλογία της δημιουργίας του. Θα ήθελα αυτό ιδιαίτερο να το προσέξετε. Θα μπορούσα να πω ότι είναι το κλειδί του όλου θέματος, το θεολογικό κλειδί του όλου θέματος, και που θα ήταν η καλύτερα απάντηση αν κάποιος σας πει που κάνει πολιτικό γάμο, και γιατί να μην κάνω πολιτικό και γιατί να μην είναι σωστός ο πολιτικός γάμος. Αποτελεί το κλειδί της απαντήσεως. Εδώ δηλαδή βλέπουμε το εξής, ότι ο Θεός δημιουργεί και ευλογεί. Δεν δημιουργεί μόνον και μετά δεν ευλογεί, και δημιουργεί και ευλογεί. Διότι η δημιουργία χωρίς την ευλογία δεν ευωδούται. Αν πούμε, γιατί δεν χάνεται αυτό το είδος των φυτών ή των ζώων και τα λοιπά ή των εντόμων? Διότι έχουν όλα την ευλογία του Θεού να υπάρχουν. Γι' αυτό δεν χάνονται. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ευλογία του Θεού, η δημιουργία θα ήταν άμυρος της ευλογίας και συνεπώς της ευωδόσεως. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει, όπως το βλέπετε, για ολόκληρη τη δημιουργία. Τίποτα δεν μένει ως φύσης αν δεν υπάρχει και ως ευλογία. Έτσι και εδώ, εις το θέμα του γάμου, έχουμε φύση και ευλογία. Πού είναι η ευλογία? Η ευλογία είναι όταν ο Θεός ευλογεί αυτούς οι οποίοι πρόκειται να παντρευτούν. Εμπροκειμένο, μέσα στο χριστιανικό μας πλαίσιο, είναι το μυστήριο του γάμου, το οποίο ευλογείται. Τι θα πει? Ευλογία του γάμου. Η πορνεία τώρα αναφέρεται σαν φύσης, αλλά όχι σαν ευλογία. Προσέξτε, θα το πω άλλη μια φορά. Η πορνεία αναφέρεται ως φύσης, διότι κανείς, ας το πούμε, κατά φύση ενεργεί, αλλά δεν έχει όμως
την ευλογία. Όταν έχουμε ευλογία, έχουμε γάμο. Πραγματικόν γάμο. Συνεπώς, η τελετή του γάμου είναι η ευλογία της φύσεως, που επαναλαμβάνεται στο κάθε πρόσωπο. Ξαναπώ, που επαναλαμβάνεται στο κάθε πρόσωπο. Αν κάποιος σας πει, και τι θα πείραζε να κάνω πολιτικό λοιπόν γάμο, να θα του λέγατε ότι μεν κατά φύση μεν συνταρχίσαι κάνεις παιδιά, αλλά δεν έχεις όμως την ευλογία του Θεού. Με εμένα δεν με ενδιαφέρει δικαίωμά σου παρακάτω. Εμείς πιστεύουμε ότι η δημιουργία είναι ολόκληρη του Θεού και ότι αυτοί δεν ευωδούνται χωρίς την ευλογία του. Τώρα εσύ παρακάτω κάνε ό,τι θέλεις. Και όπως λέει ένας στίχος, συγγνώμη, ένας ψαλμός, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάρτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν δεν συμβάλλει με την ευλογία του ο Κύριος εις την ανοικοδόμηση του οίκου, και ξέρετε τι είναι ο οίκος. Οίκος είναι τα ντουβάρια, οίκος είναι και η οικογένεια. Είναι και τα δυο. Ματέως αγωνίζονται εκείνοι οι οποίοι οικοδομούν. Κάποτε πέρασε από τη Ζάκυνθο ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και είδε κάποιους να χτίζουν ένα μεγάλο σπίτι. Το κοίταξε και είπε, τι κρίμα, τόσο μεγάλο σπίτι που το χτίζουν, αφού δεν πρόκειται κανείς να κατοικήσει. Στο σπίτι αυτό δεν κατοίκησε κανείς. Φαίνεται δεν είχαν πάρει την ευλογία του Θεού. Ο γάμος κατά τον Μέγανο Βασίλειον δεν πρέπει να αρχίζει με πορνεία. Λέει ότι δεν είναι η αρχή της πορνείας. Πώς είναι εκείνοι που υποστηρίζουν σήμερα ότι πρέπει να δοκιμάσουμε μερικά πράγματα, πρέπει να βυθομετρήσουμε μερικά πράγματα για να προχωρήσουμε στον γάμο. Και έτσι υπάρχουν οι προγαμιαίες σχέσεις. Δεν μπορεί να είναι η πορνεία η αρχή του γάμου. Και τούτο διότι κατά τον Άγιον Γρηγόριον τονίσεις, όπως ήδη σας είπα, είναι η εκπλήρωση της επιθυμίας και όχι σκοπού. Όχι σκοπού. Έλεγαμε στην παλιά εκείνη ομιλία ότι το ένστικτο αποτελείται από την επιθυμία και το σκοπό. Πάνε μαζί αυτά. Όπως ακριβώς όταν τρώμε γευόμεθα τους καρπούς και είναι γλυκείς, ότι είναι νόστιμοι, ωραίοι, και ταυτόχρονα επιτελείται και η θρέψη. Αν αυτά τα χωρίσεις, ενεργείς μιαν πράξη αφύσικον, λέγαμε τότε σε εκείνη την ομιλία, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να χωρίσεις το μέσον, που είναι η ευχαρίστηση, η επιθυμία, από τον σκοπό, που είναι η γέννηση παιδιών.